Για μας ήταν σημαντικό η διαχείριση μετά από 36 ώρες να παίξουμε ένα παιχνίδι. Νομίζω ότι για 30 λεπτά είχαμε ενέργεια, προσπαθήσαμε να είμαστε συγκεντρωμένοι. Το τελευταίο δεκάλεπτο χαλάρωσε το μυαλό μας, ίσως και λόγω σκορ. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Νομίζω ότι τα τελευταία 5 λεπτά συγκεντρωθήκαμε και ήταν ένα σχετικά εύκολο παιχνίδι λόγω διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων. Αυτά. Δεν σας ακούω, συγγνώμη, είμαι λίγο σιγά. Μιλάτε λίγο σιγά. Όχι, νομίζω, κοιτάξτε, τα πιο εύκολα παιχνίδια, όπως λέω στις προηγούμενες ομάδες, είναι με τις λεγόμενες ομάδες που έχουν μεγαλύτερη δυναμικότητα, γιατί δεν έχεις πίεση. Στο μπάσκετ είναι πολύ μεγάλο πράγμα η πίεση και το πρέπει. Εντάξει. Αλήθεια, εμείς δοκιμάσαμε και πράγματα τα οποία θέλουμε να τα, όπως έχω πει και δημόσια, ότι αρκετό χρονικό διάστημα δουλεύουμε πράγματα, γιατί δεν έχουμε το χρόνο να δουλέψουμε, που μπορούν να μην ταιριάζουν με τα στοιχεία των παιχτών. Παίζουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εμένα αυτό που με ευχαριστεί είναι οι 30 assist που είχαμε, ότι προσπαθήσαμε να πασάρουμε ένα στον άλλο. Τώρα, όσον αφορά κομμάτια, υπήρχαν κομμάτια, δηλαδή θα μπορούμε να αφήσουμε παιδιά να στο να είμαστε πιο επιθετικοί όμως. Δουλεύουμε όμως για κάποια πράγματα που θα παίξουμε στο επόμενο στην Ευρωλίγκα. Καταλάβατε. Αυτό ο Παναθηναϊκός ζει αρκετά χρόνια. Δεν είναι καινούργιο, ζει αρκετά χρόνια. Νομίζω ότι οι δύο ομάδες, αυτό αναφέρεστε, είχαν. Εντάξει. Νομίζω ότι δεν είναι ο χρόνος και ο χώρος. Ήρθαμε για ένα παιχνίδι να δουλέψουμε, να μιλήσουμε για τα προβλήματα του ελληνικού μπάσκετ. Υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχει μεγάλη διαφορά δυναμικότητας. Εμείς έχουμε πει, κοιτάξτε πώς έγινε η Ευρωλίγκα, είναι πολύ δυνατή φέτος και έχει 7 διάβολε εβδομάδες. Αυτό ουσιαστικά που σου χαλάει το πρόγραμμα της προετοιμασίας της Ευρωλίγκας. Εμείς παίξαμε, τελειώσαμε 1 η ώρα το βράδυ, μέχρι να φάνε από την υπερένταση δεν κοιμήθηκα και την επόμενη μέρα φεύγεις για ταξίδι. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι έτοιμοι να κάνουμε τις δυνατές προπονήσεις. Χάνουμε δυνατές προπονήσεις. Γι' αυτό και προανέφερα ότι χρησιμοποιούμε το ελληνικό πρωτάθλημα πολλές φορές για να κάνουμε πράγματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη φορά. Δεν έχουμε άλλη επιλογή να το κάνουμε. Και αυτό μπορεί να φαίνεται ότι δεν είναι σωστό και δεν είναι πολλές φορές, αλλά το κάνουμε γιατί έτσι πρέπει να, πρέπει να δουλέψουμε κάποια πράγματα. Να προπονήσουμε κάποια πράγματα. Όχι, απέναντι στη ζώνη του πάγου προσπαθήσαμε να σας πω τι γίνεται. Προσπαθήσαμε να δώσουμε ρωτήσεις σε όλα τα παιδιά, να παίξουμε σε ενδιαφέρον χρόνο. Σας είπα ότι είναι 36 λεπτά, είναι επικίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα των παιδιών. Εντάξει, τα παιδιά που παίζουν αντίο ζώνη συγκεκριμένα. Νομίζω ότι μόλις μπήκανε, τελείωσε και η ζώνη. Νομίζω ότι μόλις μπήκανε τα παιδιά οι οποίοι είναι, έχουν τα στοιχεία για απέναντι να αντιμετωπίσουν τη ζώνη, νομίζω ότι τελείωσε και η ζώνη. Αλλά ήταν καλό τη διαβίωση γιατί στην Ευρωλίγκα σπάνια παίζουν ζώνη, θα το χρειαστούμε στο μέλλον. Να δούμε τα λάθη που κάναμε.